Εκτός από τη Μόσχα, διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Πούτιν πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Ρωσίας. Περίπου 1.500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Αγία Πετρούπολη. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη να βγουν στους δρόμους. Ανάλογες ήταν οι εικόνες και στην πόλη Όμσκ στη Σιβηρία. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, τον οποίο κατηγορούν για ολοκληρωτισμό. Αυτοί οι σκοτεινοί καιροί κάποτε θα τελειώσουν. Κανείς δεν θα υποδεικνύει στους πολίτες τι να βλέπουν, να ακούν, να διαβάζουν και ποιον να ψηφίζουν. Θέλω να βγούμε από αυτό το βάλτο, να φυσήξει νέος άνεμος, να έχουμε αλλαγές. Οι διαδηλωτές καλούν σε μποϊκοτάζ των επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Το επόμενο διάστημα οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Επόμενος σταθμός για εμάς η διοργάνωση μιας απεργίας και στη συνέχεια θα κάνουμε εκστρατεία με στόχο την αποχή και θα εξηγήσουμε στο λαό γιατί τον εξαπατούν. Παρά τη θερμοκρασία που έφτασε τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου στην Εκατερινούπολη, στα Ουράλια, περίπου 1.000 ήταν οι πολίτες που κατέβηκαν στους δρόμους.